Η καταγωγή μου είναι από την Πελοπόννησο, ε, από την Αργολίδα και την Αρκαδία. Γεννήθηκα στην Αθήνα. Ε, τα παιδικά μου χρόνια όλα τα πέρασα, σε όλες μου τις διακοπές, πήγαινα στην Αργολίδα, στο, δίπλα στη θάλασσα. Τρεις μήνες δηλαδή, σε όλες μου τις διακοπές, ήμουν με ένα ποδήλατο δίπλα στο νερό. Και νομίζω ότι αυτές οι παιδικές μνήμες έχουν επηρεάσει τη δουλειά μου, νομίζω και των περισσότερων καλλιτεχνών, γιατί γράφουν βαθιά μέσα μας, οι μυρωδιές, όλη η ατμόσφαιρα. Και ενώ ε, στη δουλειά μου έχω περάσει διάφορα, διάφορες θεματικές, έχω καταλήξει μετά από χρόνια στο νερό. Σπούδασα στο Παρίσι, στην καλόντε χρόνο στο Παρίσι, με δάσκαλο τον... Κρεμονίνη. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που είχα αυτό το δάσκαλο. Γιατί ήταν εκτό από πολύ καλό ζωγράφος, ήταν και φιλόσοφο. Εκτός από τον Κρεμονίνη, είχα σαν δασκάλους, και όλα τα έργα των μουσείων εκεί. Η σχολή ήταν και δίπλα στο Λούβρο. Οπότε ήταν οι βόλτε μου καθημερινέ. Πήγαινα και έβλεπα συγκεκριμένα έργα όταν κολούσαμε τη ζωγραφική. Μεγάλωσα δηλαδή με όλη τη δυτική ζωγραφική, τον Γκρέκο, Καραβάτζιο, ε, Βελάσκουεθ, οι αγάπες μου είναι αυτές, έτσι, ε, το Βερμέρ, Ρέμπραντ, ταυτόχρονα με σύγχρονους ε, όπως ο Φρόιντ, ο Χόκνεϊ, ο Σαφράν, ο Κιούπερ, που με βοηθούσε να κάνω παραστατική ζωγραφική την εποχή που ήταν λίγο εκτός είδη στο Παρίσι και παραμένει βέβαια τώρα πια. Έχω μία μανία από τα πρώτα χρόνια της δουλειά να κάνω ε, κλειστούς χώρους γιατί έτσι ελευθερώνομαι. Από, από τη σχολή ήδη καθόμουν σε μία γωνία και κοιτούσα την τζαμαρία πάνω και ζωγράφισα αιμονικά αυτό το θέμα για μία πενταετία που ήμουν εκεί και κοιτούσα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, έκανα ευρυγόνια θέαση σαν παιχνίδι γιατί με ενδιαφέρει και η κίνηση και το δυνατό φως, όσο ήταν δυνατόν, στο Παρίσι από την Τζαμαρία. Αυτό συνεχίστηκε ε, όταν ε, ήρθα στην Ελλάδα, ε, έπιασα ένα εργαστήριο στο σταθμό Λαρίσης, κοντά το οποίο είχε ένα υπέροχο φως, και εκεί βρήκα μια σιδερένια σκάλα με κόντρα φως. Βέβαια το ατικό φως είναι συγκλονιστικό, οπότε μπήκε και το χρώμας τη ζωγραφική μου και έκανα όλο εσωτερικού χώρου, κλειστούς εσωτερικούς χώρους, με, πάντα με ανοίγματα. Είχα κάνει και κάποια εξωτερικά από τα, τα μπαλκόνια και από την ταράτσα του σπιτιού, ε, που δίπλα έχει μηχανουργία, οικουσανοχή κτλ. Το 1993 όμω ε, αναγκάστηκα να φύγω από εκεί, γιατί μπαίνανε κλέφτε συνεχώ. Ήρθα στην Κυφυσιά όπου ε, ήταν ένας καινούριο χώρος, μη βιωμένο. Έχω ασυνηθίσει τα παλιά σπίτια, τα εργαστήρια που είχαν, υπήρχε ζωή μέσα τους και βγήκα στα θερμοκήπια. Αυτό έχει κάποια σχέση με τον, με τον πατέρα μου που ήταν γεωπόνος και πήγαινα μικρή στα θερμοκήπια και ήδη είχα κάνει με τυχαία κάποια ε, θερμοκήπια. Και δούλευα στο σχοινιά, μέσα στα θερμοκήπια, παρατηρώντας πάντα. Πολύ μεγάλα έργα, κάτω στο πάτωμα των θερμοκήπιων. Θέλω να πω ότι για μένα ουσιαστικά ήταν το, η, η συνέχεια, διότι είναι πάλι σαν τζαμαρία, γιατί ήταν παλιά εγκατελειμμένα θερμοκήπια και με ενδιέφερε το στοιχείο του νάιλον του σκισμένου κτλ. Και τα φυτά από κάτω. Μπήκε και κάτι ζωντανό, κάτι ε, σαν στοιχείο. Ε, όλα αυτά τα θέματα τα έκανα για πολλά χρόνια, δηλαδή θερμοκήπια, με μπανανιές, με τεράστια φύλλα, με 30 φιλιές κτλ. Ταυτόχρονα με, το, με τα θερμοκήπια έβγαινα έξω με τα, από την πολύ ζέστη και πήγαινα στο σχοινιά ε, και έκανα κάποιες ακουαρέλες με θάλασσες και σιγά σιγά άρχισα να ξεθαρεύω, να κάνω και κάποια σειρά έργων με παραλίες που ενώ στην αρχή ήταν εκείνη την εποχή ντεμοτέ το τοπίο το, ε, κάποια στιγμή είπα ότι για μένα αυτό είναι κάτι πολύ προσωπικό, οπότε έκανα την πρώτη μου έκθεση με θάλασση στο 1999, πια. Και έκτοτε ασχολούμαι με το νερό. Πάλι είναι κλειστό χώρο για μένα, που δεν είναι κλειστό γιατί είναι ανοιχτό, αλλά τη θάλασσα δεν μπορώ να τη δω ίσια τον ορίζοντα. Το βλέπω πάλι στρογγυλό. Συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Μετά ε, έκανα ό,τι είχε σχέση με το νερό, με, με ταξίδια από το πλοίο. Ε, με, άρχισε να μπαίνει σιγά σιγά και η φιγούρα σε σχέση με τη θάλασσα. Είναι αυτό το θέμα με τους κολυμπητές ε, κάτω από το νερό, που εκεί αισθάνομαι απόλυτα ελεύθεροι Όπως οι τζαμαρίε, στα θερμοκήπια, πάλι είναι θόλος, πως εδώ θόλος και από κάτω η αντανακλάση του νερού κτλ. Και, και μπαίνει το, το ανθρώπινο στοιχείο στην απόλυτη ελευθερία, σαν να είναι ενταγμένο μες χώρο. Ε, δηλαδή, με ενδιαφέρει η κίνηση του κολυμβητή να είναι απόλυτα ελεύθερη. Δεν είναι εύκολο γιατί όταν πας σε μια παραλία με κόσμο, το σώμα είναι σφιγμένο, είναι τελείω διαφορετικό. Παίρνω πάρα πολλέ ιδέε από τη φύση γιατί έχει απίστευτα πλούσιο υλικό για μένα. Αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ στη ζωγραφική είναι οι αντιθέσει. Τι να πω τώρα άλλο για την ιστορία. Μετά έχω τα χαμάμ, έχω την, ε, θέματα με, αρχαίες με, ε, με κολόνε κτλ. Την περίοδο που έκανα του κατά από το νερό, έκανα ένα ταξίδι στην Ιεράπολη, στην Τουρκία, αλλά είναι μια αρχαία ελληνική πόλη, στην ενδοχώρα της Τουρκίας, όπου έχει αρχαίο θέατρο, γυμναστήριο και έχει μια αρχαία πισίνα με φυσικά νερά. Και όπου εκεί είχε αρχαίες κολόνες, πικροδάφνες και κολυμβητές. Οπότε ξετρελάθηκα και έκανα μια σειρά έργα πάνω σε αυτό, γιατί έχω μια μανία και με τους αρχαιολογικούς χώρους, εκτός από τα άλλα. Ε, στη ζωγραφική ε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ, δεν ξέρω αν το είπα πριν, το έντονο φως και το χρώμα. Mm, δεν είχα ιδέα γι' αυτό, δεν πίστευα ποτέ ότι σχολιόμουν με τη ζωγραφική. δεν είχαμε καμία σχέση στην οικογένεια με αυτό και εκείνες τις εποχές κιόλας. <laughs> και πήγαινα για αρχιτεκτονική, από εκεί έκανα σχέδιο, ελεύθερο σχέδιο. Μια καθηγήτρια που είχα εκεί μου λέει γιατί δεν πας για καλών τεχνών. Και το καλοκαίρι ήταν μια φίλη μου που τη σύστησα ένα εργαστήριο για καλών τεχνών και πήγα κι εγώ μαζί για λίγο. και μετά ήρθε ο έρωτας τον πρώτο μήνα. Και, όπως είχε αποδειχτεί, αυτό κάνω όλη μου τη ζωή και με, 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 με ε, εμονικά ας πούμε. Ε, και αφοσιώθηκα σε αυτό. Τα. Εγώ νομίζω αισθηκτοδός γίνονται αυτά τα πράγματα. Από την Αθήνα, το εργαστήριο για Καλών Τεχνών, έκανα σχέδιο και αγάπησα την παραστατική ζωγραφική. Τον δάσκαλό μου στο Παρίσι τον επέλεξα και με επέλεξε μετά, αλλά εγώ τον διάλεξα. Και είχα πει θα πάω μόνο γι' αυτό, Παρίσι. Και βέβαια, μετά ήταν τα μουσεία, ήταν οι εκθέσεις. Επέλεξα αυτό το δρόμο. Αλλά αυτό γίνεται, είναι κάτι πολύ προσωπικό, το οποίο δεν μπορώ να πω γιατί έγινε. Αυτό με εγωίτευε. Όπως παίρνω τεράστια χαρά από τα έργα των άλλων, την παραστατική ζωγραφική. Και βρήκα έναν τρόπο έκφρασης. Προσωπικό. Και έχω κάποια εργαλεία γι' αυτό. Βλέπω τα πάντα τι γίνεται τριγύρω και την εποχή των ε, σπουδών μου και αργότερα. Δηλαδή και τώρα βλέπω ό, ό,τι εκθέσεις υπάρχουν από γενάλλε, εκθέσεις φυσικά συναδέλφων και στο εξωτερικό και παντού. Και υπάρχουν καταπληκτικά πράγματα και από άλλες τάσει, έτσι, από ε, βίντεο, από performance, από τα πάντα. Απλώς εγώ έχω αυτόν τον τρόπο να εμβαθύνω. Ε, και φωτογραφία. Μπορώ να πάρω φωτογραφίε, γιατί δουλεύω καμιά φορά και με φωτογραφίε, αλλά μπορεί να είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό. Αλλά δεν είναι το υλικό που έχω εγώ για να μπορέσω να βγάλω το προσωπικό μου στοιχείο. Γιατί πιστεύω στην τέχνη κάτι που έχει ενδιαφέρον είναι αυτό. Γιατί όλα έχουν γίνει. Το σημαντικό για τον καθένα είναι να βγάλει τον εαυτό του πάνω σε αυτό που κάνει. Καμία σχέση, παρόλο που είναι πολύ φωτός, ε, για μένα το φως έχει πάλι να κάνει με την παιδική ηλικία και με την αγάπη για τη θάλασσα και για τον ήλιο. Μπανάλα ακούγεται γιατί νομίζω ότι όλοι αγαπάμε τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά ε, εγώ εμονικά με γοητεύει τρομερά το δυνατό φως και στο Παρίσι το αναζήτησα με τις τζαμαρίες ότι υπήρχε πιο δυνατό με κόντρα φως με τα σίδερα από τις τζαμαρίες ακόμα και το βράδυ, σε, κοιτώντας ε, το φως του μπάνιου, γιατί έκανα κάτι εσωτερικά με μπάνια, το ηλεκτρικό φως ακόμα μέχρι να διαλυθούν τα μάτια μου. Και βέβαια μετά στην Ελλάδα με το, με το υπέροχο φως, το δυνατό που έχουμε. Και τα περισσότερα θέματα έχουν να κάνουν, φαίνεται, με, με έντονο φως. Και αυτό με βοηθάει και στα, και στα υπόλοιπα πράγματα που θέλω. Δηλαδή το φως, όταν πέφτει πάνω σου, σου δημιουργεί μια χαλάρωση, μια, μια κατάσταση ευτυχία. Και αυτό θέλω να μεταφέρω κιόλα με τα έργα μου. Δηλαδή προσπαθώ να βγάζω ό,τι πιο θετικό έχω πάνω στα έργα. και αυτό σε αντίθεση με την εποχή, αλλά εγώ δεν το αντέχω το, αν, το αντίθετο. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι όλα ωραία και τι καλά, αλλά προτιμώ να παίρνω το θετικό κομμάτι της ζωής, τις στιγμές της ευτυχίας, τις στιγμές της προσωπικής μου ευτυχίας και να τις μεταφέρω. Είναι και μια διαδικασία μέσα στη μέρα που έτσι μπορώ να λειτουργώ και να ζω. Δεν θα μπορούσα δηλαδή να δουλεύω με το αρνητικό κομμάτι, θα μου ήταν πάρα πολύ βαρύ. Έχω την ανάγκη να μπαίνω μέσα στο χώρο, αν είναι δυνατόν, να δημιουργώ μια φωλιά αυτό μου δημιουργεί μια αίσθηση προστασία και ελευθερώνομαι μετά. Είναι ψυχολογικό τώρα. Και θα ήθελα να μπαίνει και ο θεατή μαζί με μένα, αν είναι δυνατόν. Ιδανικά. ζωγραφίζω καθημερινά. Γιατί είναι μια περιπέτεια η διαδικασία. Δηλαδή, βρίσκει πράγματα μέσα από, την, μέσα από τη δουλειά. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια διαδικασία αυτογνωσίας και σε εισαγωγικά ψυχανάλυση με έναν τρόπο. Όταν βλέπω τη δουλειά εκ των υστέρων, καταλαβαίνω πράγματα για μένα, ακόμα και από την πορεία της δουλειά. Δουλεύω στο πάτωμα, όπως βλέπετε, γιατί δεν θέλω να έχω περιορισμένες διαστάσεις. Θέλω να έχω την ελευθερία ε, για το πλαίσιο. Δεν νομίζω ότι είμαι σκοτεινή. Είμαι θετικός άνθρωπος, αλλά φυσικά όλοι μας έχουμε τα πάνω και τα κάτω και με ενδιαφέρει να βγάζω τη θετική μου πλευρά. Γιατί αυτή μου αρέσει και από τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό και η τελευταία έκθεση που έκανα στον κύριο Φέλιο στην, ήταν μια μικρή αναδρομική. Την είχα ονομάσει «Προσωπική Παράδειση». Φτιάχνω τους προσωπικούς μου παραδείσους και μπαίνω μέσα σε αυτό, είναι ένας κόσμος για μένα μαγικός των δύο διαστάσεων που γίνεται τρεις, είναι η γοητεία της ζωγραφικής. Και με μαγεύει γιατί είναι ένας έρωτας, είναι... γι' αυτό κάθε μέρα ασχολούμαι με αυτό, ας πούμε. <laughs> Νιώθω γι' αυτό, ε, δεν ξέρω τι σημαίνει, δεν είναι ακριβώς επάγγελμα, κάνεις αυτό που σου αρέσει νιώθω πολύ τυχερή γιατί αφού κάνω αυτό που μου αρέσει κάθε μέρα, τυχαίνει να ζω και από αυτό. Όχι. Κάποιες στιγμές, κάποιες διακοπές, στις διακοπές μου ας πούμε το καλοκαίρι, επειδή γυρνάω σε διάφορα μέρη, εκεί δεν, δεν ζωγραφίζω καθημερινά, αλλά ε, σίγουρα σκέφτομαι συνέχεια γιατί είναι τα θέματα αυτά που κάνω μετά όλη την υπόλοιπη χρονιά. Ε, θα, θα πρέπει να έχω πάθει κάτι μάλλον. Υπάρχουν ζωγράφοι διανοούμενοι, δεν είναι όλοι, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είναι τεχνίτης ο ζωγράφος, γιατί η ζωγραφική είναι κάτι αρκετά σύνθετο, δεν έχει... Ε, ο, ο, ο τεχνίτης, ας πούμε, ξέρει να φτιάξει κάτι, Έξε, έχει μια διαδικασία συγκεκριμένη. Ο ζωγράφος δεν την έχει, ο, ο, ο ζωγράφος παίζει με τον εαυτό του, με το ποιος είναι, με βαθύτερα πράγματα. Ξεκινάω, έχω μια γενική εικόνα στο μυαλό μου, μια, μια ιδέα γενική. Περίπου σκέφτομαι την διάσταση του έργου, γιατί έχω μια μανία με τα μεγάλα έργα, μπορεί να είναι ένα τετράμετρο έργο, οπότε ξεκινάω διαφορετικά ή ένα έργο... 1,5 μέτρο, 2 μέτρα. Ε, και έχω ένα, απλό ένα πανί στο πάτωμα και ανάλογα με το πώς μου έχει έρθει η πρώτη ιδέα, ε, κάνω μια προετοιμασία. Δουλεύω με πάρα πολλά στρώματα χρώματος. Από την δυτική ζωγραφική που ξέρω, από τον Πουσέν και άλλους ζωγράφους, υπήρχε πάντα μια προετοιμασία, δηλαδή δεν δουλεύω ποτέ στο άσπρο καμπάκι. Και μετά αρχίζω και παίζω με το τυχαίο, το οργανωμένο τυχαίο, μετά έρχονται άλλα πράγματα και αρχίζει η περιπέτεια. Και δουλεύω μήνες δηλαδή πάνω σε κάθε έργο. Σβήνοντας, καταστρέφοντας, <laughs> δεν, 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 ξέρω. Μάλλον είναι αμοιβαίο. Επίσης δεν είναι εύκολο να τελειώσει ένα έργο γιατί βλέπεις τα όρια σου και δεν είναι εύκολο να τα δεχτείς, οπότε το πειράζω συνέχεια και άμα πειράξεις κάτι στο έργο μετά πρέπει να το αλλάξει όλο και ούτω καθεξής. Αλλά ε, ε, έχει ενδιαφέρον αυτή η περιπέτεια. Όταν λες έχω τελειώσει ένα έργο, αυτό μπορείς να κάνεις. Μέχρι εκεί μπορείς να, κάνεις, να φτάσεις. Δεν είναι εύκολο να δεχτείς ότι μέχρι εδώ είναι, ότι δεν μπορώ καλύτερο, δεν μπορώ να δώσω κάτι παραπάνω. Εντάξει, έχουν γίνει αριστουργήματα στο παρελθόν και και βέβαια και στην ελληνική τέχνη κυρίως βλέπω στα μουσεία αριστουργήματα. Αν, πάω, αν πω τι κάνω εγώ τώρα σε σχέση με αυτά, καταστραφήκαμε. Ε, εγώ κάνω ό,τι μπορώ περισσότερο έχοντας όλη τη γνώση το τι κάνανε αυτοί που μου το δώσαν έτοιμο, προσπαθώντας να κάνω κάτι το οποίο είμαι εγώ τη σημερινή εποχή. Ε, με, όσο με, με, με μεγαλύτερη ειλικρίνεια μπορώ. Το τι μπορώ να προσφέρω σε αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά κάνω την προσπάθειά μου. περνώ κουράγιο από σύγχρονους καλλιτέχνες, διότι αν είχα να αντιμετωπίσω αυτό δεν θα έκανα τίποτα, δηλαδή θα μου κοβόταν τελείως η όρεξη. <laughs> σε αντίθεση όμως με αυτό, βλέποντας τα αριστουργήματα μου ανοίγει η όρεξη για δουλειά. Ε, εξε... ε, τρελαίνομαι. ε, και βλέπω και σύγχρονους καλλιτέχνες, παραστατικού ή μη, από τους οποίους επίσης παίρνω κουράγιο να δουλέψω. Υπάρχουν, απλώς κατά διαστήματα πλακωνόμαστε, άλλες φορές μαζί. υπάρχουν και υπάρχει και η καστική συνενοχή. Οι άνθρωποι που ήμασταν μαζί στο εργαστήριο, της σχολής έχουμε μία, αυτό που είπα πριν, μία συνενοχή σε, σε εισαγωγικά. Γιατί υπάρχει μία κοινή γλώσσα. Ο καθένας έχει το προσωπικό του στοιχείο, αλλά υπάρχει μία βάση κοινή. Όχι τόσο, γιατί νομίζω ότι μπορώ να πάρω πάρα πολύ ομορφιά όταν, όταν βλέπω ζωγραφική κάτι που έχει σχέση με αυτό. Δηλαδή, όλε μορφές μορφέ τέχνη μου αρέσουν, αλλά επειδή έχω δουλέψει με τη ζωγραφική, μπορώ να τη χαρώ και περισσότερο. Από τη μουσική, α πούμε, <coughs> όλα μου αρέσουν, αλλά δεν, δεν είναι το ίδιο. Δεν, δεν νομίζω ότι μπορώ να πάρω τέτοια χαρά και ειδονή που παίρνω βλέποντα ζωγραφική. Όχι. Όσο πιο αγνά πας προ το έργο, τόσο περισσότερα πράγματα μπορεί να πάρει. Εάν κάποιο έχει ασχοληθεί. Ίσως να μπορεί να, να χαρεί περισσότερο. Δηλαδή, το να ακούς κλασική μουσική θα χαρείς, αλλά αν έχεις ασχοληθεί με αυτό και έχεις ακούσει πολύ και τα δηλαδή, θα λοιπά, θα, θα πάρεις μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Ε. Όπως και στο διάβασμα, όπως και άλλο είναι να διαβάζεις πρώτη φορά κάτι, και παίρνεις μεγαλύτερη χαρά όσο εμβαθύνεις. Ξέρεις, ό, όλα τα αποδέχομαι. Τα κοιτάω κιόλας και με... Με περιέργεια. Ε, και αυτό που βλέπω, που έχω δει, είναι ότι αν πάω σε μια ομαδική έκθεση και δω κάτι από κάποιον, δεν θα καταλάβω τίποτα. Δεν θα μπω στον κόσμο του. Και μου έχει τύχει να κρίνω στο παρελθόν και μετά να πάω να δω μία ε, ατομική έκθεση δική του, ή μία μεγάλη αναδρομική και να μου πω στα μούντρα, να πω τι, τι έλεγα. Όταν δεις περισσότερα έργα ενός καλλιτέχνη μπαίνει στον κόσμο του. Δηλαδή και αυτό που λέγαμε πριν ότι πρέπει να διαβάσεις και τα λοιπά, Αν δεις περισσότερα πράγματα και καταλάβεις, θα είναι αλλιώς. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχω μεγάλο σεβασμό προς την προσπάθεια του άλλου. Ο καθένας, όσο μπορεί, κάνει κάτι και το προσφέρει. Και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Και εσύ παίρνει τη χαρά από αυτό. Το βρίσκω καταπληκτικό. Ε. Σε όλες τις μορφές της τέχνης αυτό, έτσι. Εγώ επειδή είμαι πολλά χρόνια στον χώρο, ουσιαστικά την πρώτη μου έκθεση την έκανα το 1990, μόλις τέλειωσα τη σχολή. Είχα δει το εικαστικό κοινό τότε, ε, δεν έχει καμία σχέση με τώρα. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το εικαστικό κοινό. Ο κόσμος δηλαδή που ενδιαφέρεται για τη τέχνη είναι πολύ περισσότερος και το βλέπουμε παντού. Δεν είμαστε Παρίσι, δεν είμαστε Λονδίνο, αλλά ε, 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 υπάρχει, ε, υπάρχει μια πρόοδος αυτό. <laughs> το θαυμάζω όταν το βλέπω, αλλά είμαι άσχετη από τεχνολογία, οπότε βλέπω καταπληκτικά πράγματα που μπορεί κανείς να τα συνδυάσει. Δυστυχώς, εγώ δεν έχω τα μέσα. Δυστυχώς, ευτυχώς, τέλος πάντων, εγώ δεν έχω τον τρόπο να τα ε, συνδυάσω, γιατί είμαι άσχετη από τεχνολογία. Είναι σαν πληροφορία. Παίρνεις την πληροφορία, αλλά την ενέργεια που μπορεί να σου δώσει ένα έργο, δεν την παίρνει. Είναι άλλο να δεις μια φωτογραφία ενός έργου και άλλο να κάτσεις μπροστά στο έργο. Και μάλιστα, εγώ, καμιά φορά, δεν θέλω να δω την έκθεση γιατί είναι σαν να την έχω δει, χάνω το ενδιαφέρον να πάω, αλλά χάνω και αυτό που θα έχω να, να χαρώ πηγαίνοντας εκεί. Δηλαδή δεν μπορεί ένα έργο που είναι μια φωτογραφία και είναι μια τόση φωτογραφία και το έργο το πραγματικό είναι να πω κάτι το οποίο εντάξει είναι τελείως απλό, μόνο και η διάσταση, αλλά δεν, δεν μπορεί να πάρει στη μαγεία του έργου. Θεωρώ ότι ήταν μια μορφή βία. Ε, εγώ ήμουν, α, από του τυχερού, γιατί μπορούσα να πηγαίνω στο εργαστήριό μου και στην καθημερινότητά μου δεν άλλαξε τίποτα, γιατί δούλευα από το πρωί πάλι μέχρι το βράδυ. Απλώ το βράδυ, επειδή βγαίνω με φίλου, ε, έχει την επαφή δηλαδή με τον κόσμο, αυτό ήταν πολύ περιορισμένο. Έχει αλλάξει την αντίληψή μα για, για τη ζωή αυτό το το διάστημα. Νομίζω τα αποτελέσματα θα τα δούμε αργότερα. Δηλαδή θα τα δούμε από εδώ και πέρα. Έχω την εντύπωση ότι παίζουμε περισσότερο με το θάνατο, τη ζωή, τις χαρές της ζωής, τα απλά πράγματα στη ζωή. Εγώ είχα μια δυσκολία στη δουλειά μου επειδή, όπως σας είπα πριν, θέλω να βγάζω ό,τι πιο θετικό έχω. Εκείνη την περίοδο ήταν, είχα μια μεγαλύτερη δυσκολία. Παίζω σε εισαγωγικά με αυτό σαν αντίδοτο, δηλαδή, είναι για μένα και αυτό που κάνω. Δηλαδή, τα θέματα που χρησιμοποιώ ή οτιδήποτε, ή το νερό που είναι σαν κάθαρση, κλπ. είναι ένα αντίδοτο προς όλη αυτή την κατάσταση. Με COVID, αν -COVID. <laughs> Για μένα έχει απόλυτα θεραπευτική διάσταση. Και επίσης, η τέχνη σε βάζει να δεις τον κόσμο με άλλα μάτια. Ε, σε μετατοπίζει και αυτό που χάσαμε στην πανδημία, το ότι δεν είχαμε, ε, δηλαδή, δεν είχαμε αυτό το κομμάτι, ήταν ε, ένα, ε, ένα από τα χειρότερα κομμάτια της πανδημίας, θεωρώ. Και, και βλέπεις τον κόσμο πόσο μεγάλη ανάγκη έχει την τέχνη, πόσο απαραίτητη είναι στη ζωή μας. Το είδαμε περισσότερο από ποτέ, νομίζω. Mm. Σε κάνει να είναι κάτι μαγικό. <laughs> να είμαστε καλά, εγώ είμαι άνθρωπος της κάθε μέρας, ποτέ δεν ήξερα πού πάει. Αυτό είναι ένα κομμάτι που με εγωιτεύει κιόλα γιατί δεν, δεν ξέρει πού θα πάει η δουλειά. Αυτό βγαίνει μέσα από τη δουλειά. Σε όλη μου τη ζωή δηλαδή, έτσι λειτουργήσα. Οπότε δεν μπορώ να κάνω πλάνα. Ε, δεν έχω συγκεκριμένου, αλλά έχω πάρα πολλού. Δηλαδή, η ζωγραφική που είναι σε όλα τα μουσεία του κόσμου που γυρνάω, στι εκθέσει που γίνονται, στι ε, εκθέσει όλων των καλλιτεχνών που έχω δει. Οπότε δεν έχω ε, κάτι συγκεκριμένο. Έχω κάποιου που αγαπώ περισσότερο, αλλά δεν είναι ένα. Ε, νομίζω έχω πολλά κολλήματα προσωπικά και εμονές Και σε όλη τη διάρκεια τη δουλειά μου είχα εμονές με θέματα, ανά πενταετίε. Κολλάω εκεί, γιατί δεν είναι τόσο το θέμα. Είναι η αφορμή για να μπω σε αυτό και να χαθώ. Ε, τα τελευταία χρόνια είναι ό,τι έχει σχέση με νερό. Από θάλασσες, καταράκτες, είναι η τελευταία μου η οποία κρατάει πολύ. Ναι, δεν είναι μαγικό, δεν είναι... Δεν... Ή, δεν, δεν τριγκάρει πάρα πολύ αυτό, το να φτιάξει το νερό, να φτιάξει τη θάλασσα ή τη ροή του νερού, την έντονη ροή του νερού ε, και να την δύο διαστάσεις. Ε, νομίζω ότι είναι στη φωτογραφία, α πούμε, έχει αυτό το αποτέλεσμα και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, γιατί εγώ τραβάω χαζές φωτογραφίες σαν πληροφορία. Το έχω τολμήσει. Τώρα, αν, αν τα έχω καταφέρει, δεν το ξέρω. Η κίνηση με ενδιαφέρει πάρα πολύ στη ζωγραφική, όπως το φως και το χρώμα, και όπως είπες πριν, το, το, νερό είναι μια ατελείωτη κίνηση, μια, συνεχο, μια, μια, συνεχόμενη κίνηση. Και το φως όμως κινείται έτσι, δηλαδή. Ε, τι εννοείς, ότι να πω ότι θα γίνω εγώ καλύτερη από το Βερμέρ, αποκλείεται. αποκλείεται. Whispering Freedom Needs no war. And then I said The pirate's Tango To save